Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Θεόδωρος Σαραντόπουλος, είμαι επαγγελματίας ψαράς και μέσα από το κανάλι μου στο YouTube θα βρείτε διάφορες χρήσιμες συμβουλές όπου έχουν να κάνουν κυρίως με την αεραστεχνική αλεία, αλλά θα μιλήσουμε και για επαγγελματική αλεία όπου οι αεραστέχνες μπορούν να την πάρουν σαν εγκυκλοπαιδική γνώση. Σήμερα στο κανάλι μου θα σας δείξω έναν τρόπο αλίευσης των κηδονιών. Αυτός ο τρόπος, παιδιά, δεν είναι απαγορευμένος σαν τρόπος, αλλά είναι καταστροφικός για το περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ξεχώνεται και ο γόνος από τα ψάρια. Λοιπόν, τι γίνεται. Υπάρχουν δύο μέθοδοι αλίευσης κηδονιών. Ο ένας είναι με το μαχαίρι, όπου είναι ο πιο ανώδυνος για τη φύση, όπου οι δίτες χτυπούν την άμμο με ένα μαχαίρι και όπου πετάξει θολούρα, σημαίνει ότι εκεί πέρα είναι το χτένι και πάνε και το βγάζουν, την οποία μέθοδο αυτή δεν την ξέρω. Εδώ, παιδιά, βλέπουμε τη μέθοδο του καρφώματος, όπου ανοιχνεύονται τα όστρακα που είναι χωμένα στην άμμο, όπως είναι τα γυαλιστερές, τα χτένια και πάει λέγοντας, τα κηδόνια. Και στο σημείο που καρφώνει το μαχαίρι, μόλις δει ότι πετάει σκόνη το κηδόνι ή το χτένι ή οποιοδήποτε άλλο, πάει από κάτω, βάζει το μαχαίρι και το βγάζει. Με την ίδια μέθοδο, παιδιά, αντί για μαχαίρι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη λεγόμενη χούφτα, όπου είναι ένα σαν τσιγγέλι αντικείμενο, το οποίο το χτυπά στην άμμο τα δόντια, τα καρφώνει στην άμμο και όπου πετάξουν τα όστρακα πάλι άμμο, τα βρίσκει και τα βγάζει από κάτω. Η μέθοδο αλίευσης οστράκων με τη χούφτα, παιδιά, χρησιμοποιείται και από τη βάρκα με γυαλί, όπου κατά τον ίδιο τρόπο ο ψαράς πάνω από τη βάρκα χτυπά τη χούφτα στην άμμο και όπου πετάξει πάλι άμμο το όστρακο, πάει με τη χούφτα, το ξεχώνει και το βάζει σε μία απόχη κρεμαστή για να το φέρει στην επιφάνεια. Και είναι και η πιο παλιά μέθοδο, όπου ή με τα βατραχοπέδιλα ή με το χέρι σηκώνουν, ξεθάβουν την άμμο, αναμοχλεύουν την άμμο και τα βρίσκουν θαμμένα από κάτω. Εδώ βλέπουμε το δίτη, παιδιά, όπου με τα βατραχοπέδιλα ξεσκονίζει την άμμο για να φανερώσει τα όστρακα που βρίσκονται στην περιοχή κάτω από την άμμο κρυμμένα. Αυτή η μέθοδο αλίευσης, παιδιά, με το ξεσκόνισμα είναι ό,τι χειρότερο για τη φύση, γιατί μαζί με τα μεγάλα όστρακα βγαίνουν και τα μικρότερα, ο γόνος που λέμε, όπου τρώγεται από πορφύρες, ψάρια, αστερίες, χταπόδια κτλ. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η μέθοδο δεν είναι η σωστή. Με τα βατραχοπέδιλα ειδικά είναι τεράστια η καταστροφή, όχι τόσο με το χέρι. Αλλά η μέθοδο με τα βατραχοπέδιλα χρησιμοποιείται κυρίως στα βαθιά νερά, όπου ο δίτης δεν έχει την ικανότητα, την άνεση να το πω καλύτερα, να το κάνει με το χέρι. Τώρα θα πει κάποιος, ρε φιλέ, και θα πρέπει να κάθομαι να σκάβω την άμμο όλη για να βρω τα κηδόνια. Όχι. Όπου δεις στην παραλία να υπάρχουν ανοιγμένα κελίφια από κηδόνια, σημαίνει ότι η παραλία έχει κηδόνια. Και αν στα σημεία όπου βρεις ανοιγμένα κελίφη, χτυπήσεις με το χέρι σου ή με τα βατραχοπέδιλα αν είναι βαθιά τα νερά, εκεί σίγουρα θα βρεις κηδόνια. Το τονίζω. Είναι καταστροφική μέθοδο αυτή που δείχνω. Δεν είναι απαγορευμένη για τους επαγγελματίες. Οι ερασιτέχνες δεν επιτρέπεται να κάνουν αλίευση οστράκων. Υπάρχει ειδική νομοθεσία και ειδικές άδειες όπου δίνονται σε επαγγελματίες όπου κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή την αλίευση οστράκων,
και θα τη δώσω αυτή την τεχνική για να βγάλει κάποιος 5 κυβόνια να φάει. Σε καμία περίπτωση για να πάρει να πουλήσει ή να κόψει το μεροκάματο από έναν επαγγελματία. Σε καμία περίπτωση. Ξεκάθαρο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά του ψαρά. Οι ερασιτέχνες το βλέπουν σαν ωραίο επάγγελμα, σαν χόμπι. Αλλά άλλο είναι το χόμπι, άλλο είναι το επάγγελμα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την αλίευση των κυδονιών. Εδώ βλέπουμε, παιδιά, και λύφη από κυδόνια και από λευκά κυδόνια και από μαύρα θα δείτε παραπέρα, να το τώρα, και ένα από μαύρο. Τα μαύρα είναι τα πιο μικρά κυδονάκια και έχουν κόκκινο μεζέ, τα άσπρα είναι πιο μεγάλα και έχουν λευκό μεζέ. Επομένως ξεκινάμε την αλίευση των κυδονιών γιατί δείχνει ότι η περιοχή έχει κυδόνια. Thank you.
Κατά αυτόν τον τρόπο, παιδιά, βγαίνουν τα κηδόνια. Αντενδείκνεται η μέθοδο αυτή, γιατί ξεχώνει και το γόνο και τον τρώνε οι πορφύρες μετά. Μιας και είπα πορφύρες, συλλέξαμε και λίγο πορφύρα γιατί τελειώνει το καλοκαίρι και τη βάζουμε στον καραψίχτη, έχουμε εισαΐ όπου τη χρειαστεί, δεν παθαίνει τίποτα και να ξεπαγώσει και να ξαναπαγώσει και να ξεπαγώσει και να ξαναξαναπαγώσει μετά, δεν έχει θέματα. Το τολίζω. Το να βγάλει ένα-δύο όστρακα να φάει, κατ' εμέ δεν είναι τόσο κακό. Το να κάνει όμως αυτή τη δουλειά επαγγελματικά και να κόβει το μεροκάματο από επαγγελματίες είναι έγκλημα. Το ότι δεν έχει κάποιος το δέχομαι και δείχνω τη μέθοδο αυτή. Το να το κάνει όμως για επαγγελματικό σκοπό, όχι, είναι μπέρδεμα. Εκεί είμαι αντίθετος. Δέχομαι το ότι δεν έχει να φάει και το δείχνω. Δεν δέχομαι όμως, δεν έχει να αγοράσει, ενώ δεν έχει να φάει κανένας ευτυχώς πλέον. Τουλάχιστον στις αναπτυγμένες χώρες δεν υπάρχει νηστικός άνθρωπος. Όλοι από κάπου βρίσκουν να φάνε ένα πιάτο φαΐ. Εννοώ αυτός που δεν έχει να αγοράσει, το δέχομαι να πάει να βγάλει μερικά να φάει, αλλά όμως δεν δέχομαι να βγάλει και να πουλήσει. Εκτός αυτού, είναι στην ευχέρεια του λιμενικού, όταν θα τον τζακώσει, ή να του πάρει τα νεφρά που λέμε και τα μάτια για μεταμόσχευση από το πρόστιμο, ή να του πει εντάξει δεν πειράζει, οκ, άστα πάλι μέσα και φύγε, ή απλά να κάνει τα στραβά μάτια. Το λέω εγώ δεν σημαίνει ότι είναι και ελεύθερο, κάντε το κι εσείς. Αν σας πιάσει λιμενικός να βγάζετε χάβαρα, χτένια, κηδόνια, γυαλιστερές και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, είναι στην ευχέρειά του το να σας τεινάξει στον αέρα ή να σας αφήσει και να τελειώνει εκεί. Να σας τη χαρίσει που λέμε. Η άλλη μέθοδο είναι με το μαχαίρι. Σου φλάνε το μαχαίρι, όπως είπαμε, και όπου πετάξεις καπνό πάνε και το βγάζουν. Είναι πιο ανώδυνη μέθοδο και πιο ήπια για το περιβάλλον. Δεν κάνει τόση καταστροφή στον τόπο. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα βρίσκεται τα κηδόνια όπου θα δείτε ανοιχτά κηδόνια στην παραλία ή μέσα στο βυθό θα είναι ανοιχτά κηδόνια, σημαίνει ότι ο βυθός έχει. Αν δείτε μια παραλία όπου δεν έχει κηδόνια μέσα, σημαίνει ότι δεν έχει, μην πείτε στον κόπο να ψάχνετε, τζάμπα θα χαλάτε τον τόπο. Κάντε μια εγγραφούλα, παιδιά, στο κανάλι μου ή like στα βίντεο που σας αρέσουν. Να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε τις περιγραφές και τα σχόλια γιατί από εκεί θα βοηθείτε περισσότερο. Και μιας που είπα για τα σχόλια, όταν έχετε ερωτήσεις να είναι πολύ σύντομες, γιατί δεν θα μπω τώρα πλέον στη διαδικασία να απαντάω σε κατεβατά ολόκληρα ερωτήσεων, γιατί είστε πάρα πολλοί και δεν προλαβαίνω. Χάνω προσωπικό χρόνο, θέλω να με καταλάβετε. Τα βίντεό μου να τα βλέπετε από την playlist, γιατί τα έχω τα ξυλοβημένα έτσι, ούτως ώστε αν δείτε για παράδειγμα, ξέρω εγώ, για τα χτέλια τώρα, για τα κηδόνια τώρα, σε άλλο βίντεο, ξέρω εγώ, μπορεί να δείτε για την πορφύρα ή αντίστοιχα βίντεο που βλέπετε, έχω άλλα αντίστοιχα ή παρεμφερή βίντεο που να ταιριάζουν ταξινομημένα στην playlist. Όλα τα βίντεο μου είναι ταξινομημένα εκεί. Επομένως, μη σας γεννιούνται απορίες. Δείχνω παράδειγμα τι είναι κουμποστοποίηση, τι είναι το μποκάθι, τι είναι η τα δείχνω όλα αναλυτικά παράδειγμα για την κουμποστοποίηση. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ωστότε όμως, γεια σας.